Βρισκόμαστε στην Ήπειρο και στο Δήμο της Ζήτσας μετά από μια περιοδία στην περιοχή, συζητώντας με στελέχη της αυτοδιοίκησης για τα καινούργια δεδομένα εν ώψη και του νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων εν ώψη του συνεδρίου που θα γίνει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλεσμένοι σε διάφορους δήμους, συζητώντας με στελέχη αυτοδιοικητικά αλλά και ειδικούς για τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Και σήμερα είμαστε εδώ, στο φιλόξενο χώρο του Δήμου της Ζήτσας και ιδιαίτερα στο συνδυασμό που έχει επικεφαλής το Χρυσόστομο τον Βούζα στη Συμμαχία Πολιτών, με μία δράση και πρωτοβουλίες που είναι πρωτόγνωροι για τα δεδομένα τα ελληνικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και ελπίζουμε η συμμετοχή σας, η δραστηριοποίησή σας αλλά και η θέλησή σας να προσφέρετε στον τόπο να ευοδοθούν με τον καλύτερο τρόπο το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα με τις δημοτικές εκλογές που επίκυνται. Δημιουργείται ένα καινούριο τοπίο και ελπίζουμε ο καινούριος νόμος να δώσει τη δυνατότητα έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών σε πρόσωπα που είναι αφενός μεν ικανά, έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία της τοπικής κοινωνίας, αλλά κυρίως είναι αποτελεσματικά έτσι ώστε και ο τόπος ο δικός σας αλλά και η ευρύτερη περιοχή, όπως και όλη η Ελλάδα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε βήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε χάσει χρόνο και πρέπει αυτό το χρόνο να τον κερδίσουμε. Είναι στο χέρι μας. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των αυτοδιοικητικών σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό ξεκινήσαμε, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να συζητήσουμε και μαζί σας και με όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή, αλλά κυρίως για την επιμονή σας και την προσφορά σας, έτσι ώστε ο τόπος να πάει μπροστά. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο και καλή δύναμη στην προσπάθειά σας.